Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 1052, το τέταρτο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Σελίδα λοιπόν 1052, δέλτα 1, τέταρτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει την έσα από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην εμποδιζόντων τον γάμο προσταζόντων από χιβρωμάτων τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστίας οι πιστοί και γνωρίσαντες την αλήθεια. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται με τευχαριστίας. Διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησας. Τας δε βεβήλους και γραιώδης μύθους παρετού. Και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβειαν, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και αιωνιδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν, ως τη συνοσωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε. Μη δίσας μην καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγων, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην, εις καθαρότητα, έως να έλθω κατά γίνου εις την ανάγνωση, εις την προτροπήν και εις την διδασκαλία. Μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθη εις έδια προφητείας με τεπιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις αυτόν και στη διδασκαλία, επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράτον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, έχει ένα θαυμαστό χαρακτηριστικό ότι είναι προφητικός. Δηλαδή, λέει και είναι γεγραμμένα με ακρίβεια αυτά τα οποία πρόκειται σε λίγο να συμβούν. Με απόλυτη ακρίβεια. Και αυτό δεν το κάνει ο Θεός για να μας εκπλήξει, να μας καταπλήξει και να πούμε τι θαυμαστός είναι. Είναι θαυμαστός. Αλλά περισσότερο αυτό γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, για να μας προειδοποιήσει. Να μας επιστήσει δηλαδή την προσοχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα αλάρμ που χρησιμοποιεί ο Θεός μέσα από τον προφητικό του λόγο. Σαν να λέει πρόσεχε παιδί μου. Πρόσεχε πώς περπατάς, πρόσεχε τη ζωή σου, πρόσεχε. Πρόσεχε και εσύ μην πέσεις σε αυτά τα οποία πολλοί άνθρωποι θα πέσουν μετά από πολλά χρόνια, ιδίως εν της εστέρης καιρής τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι εκτός από προειδοποίηση αποτελεί ο Λόγος του Θεού ο προφητικός και ένα μέσον του Θεού για να αυξήσει την πίστη μας, για να μας βεβαιώσει για την αλήθεια του Λόγου Του. Γιατί πράγματι, καθώς εμείς τώρα μετά από 2.000 χρόνια περίπου που έχει γραφτεί αυτή η επιστολή, ο Λόγος του Θεού από τον Απόστολο Παύλο προς τον Τιμόθεο, βλέπουμε πόσο αληθινός είναι. Το Πνεύμα το Άγιο με τα πάσης βεβαιότητος ρητός μαρτυρεί ότι τα τελευταία χρόνια θα αποστατήσουν οι άνθρωποι από της πίστεως, από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Θα αποστατήσουν, δηλαδή θα απομακρυνθούν. Θα πάρουν την προσοχή τους από τα λόγια τα αληθινά της πίστεως και θα στρέψουν τα βλέμματά τους, θα στρέψουν την καρδιά τους σε πνεύματα, και προσέξτε αδερφοί ακριβώς τι λέει, πνεύματα πλάνης. Ακούτε, πνεύματα πλάνης. Δηλαδή, ενώ το Λόγο του Θεού τον κηρύττει το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού κηρύτεται δια Πνεύματος Αγίου, η διδασκαλία η οποία θα κηρύτεται στα τελευταία χρόνια θα είναι
διδασκαλία που θα κηρύτεται από πνεύματα πλάνης. Και ο πλανών την οικουμένη όλη είναι ο διάβολος, ο οποίος ζητά να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πνεύματα πλάνης θα κηρύττουν τις διδασκαλίες τις δικές τους σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποστατήσει από την πίστη της αληθείας. Πνεύματα λοιπόν πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων. Είναι απίστευτο, αγαπημένα μου αδέλφια, πόσο σκληρός με τη διδασκαλία πολλές φορές είναι ο Λόγος του Θεού. Σκληρός. Δηλαδή αυτές οι διδασκαλίες που ακούμε δίπλα μας. Σας είπα ότι πριν από 2-3 μέρες χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και μπήκανε μέσα 2 κοπέλες. Μου είπαν, είμαστε ιεραπόστολοι της Εκκλησίας του Χριστού των Εσχάτων Ημερών. Πω πω και τι δεν άκουσα. Και τι δεν άκουσα. Και το διάβαζα σήμερα και λέω, για σκέψου. Αυτά όλα που άκουσα, ότι πιστεύουμε, λέει, στον Χριστό. Πιστεύουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Αλλά έχουμε, λέει, ο Χριστός ήρθε στην Αμερική να κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο. Ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο. Και διάβασα αυτό το βιβλίο που έχουν, το βιβλίο του Μόρμον, το οποίο ήταν τρομακτικό. Μίλαγε σαν να είναι η Παλαιά Διαθήκη, σαν να είναι η Παλαιά Διαθήκη με άλλες γενεαλογίες, άλλα ονόματα, τελείως διαφορετικά ονόματα. Και πήγε, λέει, και στην Αυστραλία και κήρυξε ο Χριστός. Πώς πήγε? Πήγε, λέει, πήγε και κήρυξε στην Αυστραλία και στην Αμερική με το σώμα αυτό σαν άνθρωπος, και έστειλε και προφήτες. Ένας από τους προφήτες ήταν κάποιος, τέλος πάντων. Και πήρα και διάβασα την ομολογία του. Τι να σας πω, αδερφοί. Ο διάβολος σαν άγγελος φωτός παρουσιάζονταν στους ανθρώπους αυτούς. Διδασκαλίες δαιμονίων. Είναι οι λεγόμενοι μορμόνοι. Πολύ στενοχωρήθηκα για αυτά τα παιδιά που ήταν μπροστά μου, τα οποία κηρύτανε μιλώντας πραγματικά σαν να μιλούσαν την αλήθεια. Αλλά όλοι τι έλεγαν ήταν τρομακτικά. Και ξέρετε ότι πολλοί πιστεύουν εύκολα σε αυτά που ακούνε. Υπάρχουν οι μάρτυρες Σκοπιάς, οι οποίοι και αυτοί μιλάνε ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Πόσο δυσφημίζεται με αυτές τις διδασκαλίες των δαιμονίων από τα πνεύματα της πλάνης η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Πώς δυσφημίζεται, και δυσφημίζεται έτσι ώστε οι άνθρωποι πια, ακούγοντας τέτοια πράγματα, να λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Τα χαρακτηριστικά, αδερφοί, για να καταλάβουμε αυτές τις διδασκαλίες των δαιμονίων και τα πνεύματα της πλάνης, είναι ότι ψευδολόγοι υποκριτικά, έχοντας και καυτηριασμένη τη συνείδησή τους, κάνουν αυτά τα κηρύγματα. Δηλαδή η συνείδησή τους είναι μακριά. Δεν έχουν ευαισθησία μέσα, δεν έχουν φόβο καθόλου Θεού. Αλλά με μεγάλη αδιαφορία επιμένουν να κηρύττουν αυτά τα οποία θεωρούν ότι είναι αληθινά. Ο Θεός να μας φυλάει. Και συνεχίζουν και περισσότερο, εμποδίζουν το γάμο. Μάλιστα, σε αυτή τη διδασκαλία των Μορμόνων επιτρέπεται ή επιβάλλεται, τώρα τελευταία, λέει, έχουν αλλάξει, επιτρέπεται ή επιβάλλεται ένας άντρας να παντρεύεται πολλές γυναίκες. Και μου είπαν και κάτι που μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Μου λέει, εσείς έχετε καλή οικογένεια, όμορφη οικογένεια. Με αυτή την οικογένεια θα είσαι αιώνια, θα είστε παντρεμένοι στον ουρανό. Λέω, τι θα είμαστε? Παντρεμένοι στον ουρανό. Την οικοδομή εδώ, λέει, την οικογένεια ο Χριστός για να υπάρχει στον ουρανό. Λέω, μα εκεί θα είμαστε σαν εισάγγελοι, δεν θα υπάρχει άρσεν και θήλη. Και κάτι άλλο ακόμη που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι παίρνανε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, παίρνανε δάφια, λίγο τα αλλάζανε να τα κάνουν πιο όμορφα, πιο σωστά, με αποκάλυψη Θεού. Λέει, αυτό, λέει, η Γραφή, αλλά ο άγγελος που ήρθε και ομίλησε μου τα άλλαξε λίγο για να τα κάνει πιο σωστά. Είναι
είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι αλήθεια. Εμποδίζουν το γάμο και προστάζουν αποχή βρωμάτων. Είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πλάνης και της αποστασίας. Αποχή βρωμάτων. Δεν θα τρως Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί να μην τρώω Τετάρτη και Παρασκευή? Βρίσκουν μια δικαιολογία. Δεν θα τρως χοιρινό. Δεν θα τρως. Γιατί να μην τρώω? Βάζουν νομοθεσίες δικές τους και κατά αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν το ψέμα το οποίο έχουν μέσα στην καρδιά τους. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού έρχεται, αφού μας αποκαλύψει, μας προφητεύσει για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και θα ζούμε, έρχεται πια να μας μιλήσει για την ευσέβεια. Για την ευσέβεια. Και μάλιστα για τη γυμνασία της ευσέβειας. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Εσύ λοιπόν, Τιμόθε, λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού σε εμάς, και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, έχουμε πει ότι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο είναι προσωπικές. Απευθύνεται μεν στους εργάτες, σε εργάτες, αλλά ο εργάτης είναι τύπος του ποιμνίου, που σημαίνει ότι απευθύνεται προς όλους εμάς, άνδρες και γυναίκες. Και όταν διαβάζουμε αυτή την επιστολή, να ξέρουμε ότι ο Θεός μιλάει προσωπικά σε εμάς, στον κάθε έναν από εμάς. Σε συμβουλεύω να συμβουλεύεις κατά αυτό τον τρόπο τους αδελφούς σου, γιατί εκείνο που πρέπει σε σένα είναι να είσαι καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, καλός διάκονος του Ιησού Χριστού. Εάν απορρίψεις αυτές τις ξένες και ψεύτικες διδασκαλίες, τις διδασκαλίες από τα πνεύματα της πλάνης, τις διδασκαλίες των δαιμονίων, εκείνο που πρέπει να προσέχεις είναι να τρέφεσαι, να τρως και να τρέφεσαι και να αυξάνεις μέσα στα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας. Καλός υπηρέτης, ο οποίος τρέφεται, αυξάνει μέσα στα λόγια της καλής διδασκαλίας, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, είναι απλό. Δεν έχει φιλοσοφίες που να σε δυσκολεύουν. Είναι πολύ απλό. Είναι όπως τα απλά μαθηματικά, η απλή αριθμητική. Έχει λογική, ώστε ο άνθρωπος να μην μπερδευτεί. Με το Ευαγγέλιο δεν θα μπερδευτείς, εάν το διαβάσεις για να το υπακούσεις. Με το Ευαγγέλιο όμως θα μπερδευτείς, αν το διαβάζεις για να το κρίνεις, για να αποδείξεις την αλήθεια ή το ψέμα που έχει μέσα. Κανένας άνθρωπος, μελετώντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν ταλαιπωρήθηκε, δεν μπερδεύτηκε. Κανένας άνθρωπος. Αντιθέτως, μάλιστα, όποιος τρέφεται με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, απολαμβάνει την ευλογία του Θεού. Γίνεται οικείος του Θεού. Μάλιστα, στον Ιώβ ο Λόγος του Θεού λέει, οικειώθητε, οικειώθητη μετά του Θεού και έσωης εν ειρήνη. Είναι οικείος του Θεού και ησύχασε, γιατί σε σένα θα γίνει καλό. Και είναι καλό που ερχόμαστε στην Εκκλησία, αδελφοί, να ακούμε το Λόγο του Θεού. Γιατί οικείος του Θεού και συμπολίτης των Αγίων είναι αυτός ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού και πράττει αυτόν. Ποιοι είναι όταν τον ζήταγαν τον Ιησού Χριστό οι αδελφοί του και η μητέρα του να βγει έξω? Του είπαν αυτοί που άκουαν, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου σε ζητάνε. Και ο Κύριος είπε, ποιος είναι ο αδελφός μου, ποιοι είναι οι αδελφοί μου και ποια είναι η μητέρα μου? Αυτοί που κάνουν, που πράττουν το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η μητέρα μου, αυτή είναι η αδελφή μου. Όσοι πράττουν το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα στο Λουκά το λέει ακόμη πιο καθαρά. Αυτοί που ακούν το Λόγο του Θεού και πράττουν το Λόγο του Θεού.
Ησύχασε λοιπόν, αν έρχεσαι στην Εκκλησία και ακούς το Λόγο του Θεού και διαβάζεις το Λόγο του Θεού με πρόθεση να τον υπακούσεις και να τον εκτελέσεις, το βέβαιο είναι ότι θα γίνεις εσένα καλόν. Με τα πάσης βεβαιότητας θα γίνει καλό. Γιατί δεν θα έρθει από μόνο του το καλό, ο Θεός θα το κάνει. Αλλά όμως ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο λέγει κάτι ακόμη περισσότερο, για μια γυμναστική, για έναν αγώνα. Όπως ο αθλητής γυμνάζεται, προπονείται για να αγωνιστεί και να πάρει το βραβείο, το στεφάνι, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να αγωνιστεί, να προπονηθεί για να πάρει το στεφάνι, ώστε νομίμως να αγωνιστεί. Και ο αγώνας ξεκινάει με το να απορρίψομεν. Μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος επίσης προς τους Εβραίους, «Ας απορρίψομεν λοιπόν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία». Πριν ξεκινήσει ο αγώνας πρέπει να απορρίψουμε κάθε βάρος που έρχεται απάνω στη ζωή μας και στην καρδιά μας, αλλά και κάθε αμαρτία που εύκολα μας μπερδεύει στα δίχτυα της. Εάν δεν ξεκινήσουμε δηλαδή με τη μετάνοια και την επιστροφή προς το Θεό, αν δεν ξεκινήσουμε να πάμε τα βάρη μας στο Σταυρό του Γολγοθά, αν δεν ξεκινήσουμε να πάμε τις αμαρτίες μας στο Σταυρό του Γολγοθά, ώστε να μας πλύνει ο Ιησούς Χριστός με το δικό του αίμα, δεν μπορούμε να αρχίσουμε τον αγώνα μας. Αυτή είναι η αφετηρία. Μετάνοια, επιστροφή, να ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού και να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορείς να αγωνιστείς αν δεν αρχίσεις από αυτό. Δεν μπορείς να λάβεις μέρος στον αγώνα, γιατί ο αγώνας μας, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητος, είναι ένας αγώνας υπομονής, λέγοντας «Ας τρέχομεν λοιπόν ύστερα, αφού απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα εις ημάς αμαρτία, ας τρέχουμε μεθυπομονής το προκείμενο εις ημάς αγώνα». Θα τρέχουμε, αλλά με υπομονή τον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας. Και έτσι είναι οι αθλητές, δεν τρέχουν με σακάκια ή με παλτά ή με μπότες, φοράνε τα πιο ελαφριά ρούχα. Και ο χριστιανός τα πιο ελαφριά ρούχα που μπορεί να φορέσει είναι τα ρούχα της σωτηρίας, απολαγμένα από τα βάρη, από τα βάρη της ζωής, από τα βάρη, από την αγωνία, από το άγχος, από τη θλίψη, από τα προβλήματα που βαραίνουν τον άνθρωπο. Να τα αφήνεις, αδερφέ, είναι ένα μεγάλο μυστικό, αδερφή, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έρχεται κάποιο βάρος στην καρδιά σου. Μπορεί να είναι οικογενειακό, μπορεί να είναι προσωπικό, επαγγελματικό, ακόμη και εκκλησιαστικό. Ό,τι βάρος και να είναι, μην προχωρήσεις, μην φύγεις από το σπίτι σου, μην ξεκινήσεις το δρόμο σου. Πήγαινε γονάτισε και πες: «Αυτό το βάρος, Κύριέ μου, έλα πάρτο μου, το αφήνω στα πόδια σου, το αφήνω στο Σταυρό του Γολγοθά». Και ο Θεός θα το πάρει και θα σου δώσει ειρήνη, θα σου δώσει ελευθερία, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Εάν έχουμε βάρη απάνω στην καρδιά μας και στη ζωή μας, είναι γιατί δεν τα έχουμε αφήσει στο Χριστό. Και μάλιστα δεν λέει να τα αφήσουμε, λέει να τα πετάξουμε, να τα απορρίψουμε σαν άχρηστα. Βλέπω χριστιανούς που κουβαλάνε βάρη. Τι κάνεις? Οχ, τι όχ ρε, τι όχ, δεν μπορώ, ταλαιπωρούμε. Και πέθανε ο Χριστός? Δεν είναι εκεί ο Σταυρός του Γολγοθά? Να πάρεις τα βάρη σου, να πας να τα αφήσεις εκεί, εσύ θα τα κουβαλήσεις? Θα λυγίσεις, θα γονατίσεις, θα μείνεις πίσω. Δεν θα μπορέσεις να τρέξεις τον αγώνα τον καλό. Άλλο, πώς είσαι? Χάλια. Τι χάλια βρε, χάλια, γιατί είσαι χάλια? Κουνάει το κεφάλι. Τώρα γιατί κουνάς το κεφάλι? Πέθανε ο Χριστός. Μία αμαρτία μας βάρινε, κάναμε λάθος. Μα ποιος μας είπε, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν θα κάνουμε λάθος στη ζωή μας? Ποιος μας είπε ότι δεν θα πέσουμε? Ποιος μας είπε ότι θα τρέχουμε σαν σπρίντερ? Αγώνα αντοχής κάνουμε, θα λαχανιάζουμε. Αλλά για να λαχανιάσουμε και να φτάσουμε, τα πετάξουμε και τα βάρη μας, αλλά και τις αμαρτίες μας. Και τότε τρέξε, και θα έρθει και το Πνεύμα το Άγιο και θα σου δώσει δύναμη. Θα έρθει και ο Ιησούς Χριστός και θα σε παρηγορήσει.
αλλά με βάρος στην καρδιά που να πας. Αυτά βέβαια δεν τα λέω για τους άλλους, τα λέω πρώτα για μένα. Γιατί είναι μεγάλο μυστικό, αδελφοί. Και μεγάλο κακό να μην χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει, μας έχει χαρίσει. Κουβαλάω το σταυρό μου, ναι. Το σταυρό μου θα το κουβαλάω στην πλάτη μου και θα ακολουθώ τον Χριστό. Αλλά τα βάρη που μου βάζει ο διάβολος, η αμαρτία, ο κόσμος, η αγωνία, δεν μου χρειάζονται. Θα απορρίψω. Και θα εμπιστευθώ το Θεό. Σας έχω πει μια ιστορία που είναι πολύ σημαντική, αδερφοί. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήρθε ένας αδερφός με πολύ βάρος. Μου λέει, μου φαίνεται η γυναίκα μου δεν είναι πιστή σε μένα. Και είναι σοβαρός άνθρωπος. Πάνε χρόνια τώρα. Και ήτανε να πεθάνει. Εγώ στενοχωρήθηκα πολύ. Λέω, τι να του κάνω τώρα αυτού. Λες να είναι αλήθεια, λες να είναι ψέματα. Και τώρα τι θα κάνω τον detective. Τι θα κάνω τώρα. Και πήγα και προσευχήθηκα. Λέω, Κύριε, τι να κάνω. Και αλήθεια σας λέω, μίλησε ο Θεός και μου λέει, πες του να μην εμπιστευτεί εμένα. Πάω του λέω, εδώ. Δεν ξέρω η γυναίκα σου είναι όπως τα λες ή δεν είναι. Και ούτε θέλω να μάθω. Αλλά ένα ξέρω. Πας στο Θεό και να του πεις αυτό το βάρος, πάρτο. Και για τη γυναίκα μου να κάνεις δικαιοσύνη. Εάν δεν είναι έτσι όπως το λες εσύ, να τη φέρεις σε μετάνοια ή να τη φέρεις και ακόμη και κρίση, να μετανοήσει. Αν δεν είναι όμως, να την ευλογήσεις, να το καταλάβω και να χαρώ. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ήρθε χαρούμενος. Τελείωσε, μου λέει. Τα ανέθεσα όλα στο Χριστό και ήταν λάθος μου. Κύριε Θεέ μου, τα ανέθεσα όλα στο Χριστό και ο Θεός μου φανέρωσε την αλήθεια. Μου έδωσε λύσεις. Αδερφοί αγαπητοί, είναι δυνατόν όταν πας στο Χριστό να ζητήσεις βοήθεια να μην σου δώσει λύση? Γίνεται αυτό το πράγμα? Αφού είναι ανεστημένος, αφού μας αγαπάει, αφού είναι παντοδύναμος. Και εμείς θα βρούμε τις λύσεις των προβλημάτων μας. Χαθήκαμε άμα ψάχνουμε να βρούμε εμείς τις λύσεις των προβλημάτων μας. Θα βουλιάζουμε και στο τέλος θα χάσουμε και το Χριστό. Το Χριστό τον έστειλε ο Θεός για σένα. Για μένα τον έστειλε. Είναι σαν να πεινάω, να έχει ένα ταψί φαΐ η γυναίκα μου στο φούρνο και να κάθομαι στο τραπέζι και να λέω, δεν έχει φαΐ το τραπέζι. Πήγαινε να ανοίξει το φούρνο μωρέ και φάτω όλο το ταψί, να χορτάσεις και να ευχαριστηθεί η ψυχή σου, αφού υπάρχει εκεί. Εγώ έτσι κάνω τουλάχιστον. Όταν πηγαίνω σπίτι και πεινάω, περίμενε, μου λέει, να σου βάλω. Λέω, άμα περιμένω θα πεθάρω από την πείνα να μου βάλεις εσύ. Και πάω και βάζω μόνος μου. Δόξα στο Θεό. Όχι δεν μου βάζει η γυναίκα μου βέβαια, αλλά αδερφοί αγαπητοί, όταν υπάρχει ελεύθερα δοσμένο από το Θεό το καλό, θα το αφήσω? Και θα κουβαλάω το κακό στην πλάτη μου? Αφού μας δόθηκε από το Θεό ο Χριστός, αφού μας δόθηκε ο Σταυρός του Γολγοθά, αφού μας έχει δοθεί το αίμα του Χριστού, άλλη είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας να κουβαλάμε τα βάρη μας. Δεν είναι αυτή η γυμνασία της ευσέβειας. Να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, ακόμη να απορρίψουμε και τα σβεβήλους και γραώδεις μύθους, και να κάνουμε κάτι που θα μας φέρει στην ευλογία του Θεού. Και αυτό το τρέξιμο, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, είναι συγκεκριμένο. Μας το περιγράφει πάρα πολύ ωραία, αφού προηγούμενα μας εξηγεί ότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Και εγώ τι να σας πω τώρα, τελευταία έχω πάρει ένα διάδρομο και τρέχω σπίτι. τρέχω, ξέρετε καλό που μου έχει κάνει. Και θυμάμαι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Και κακή είναι εμφανής η ωφέλεια που σου προσφέρει. Είναι εμφανέστατη. Και όπως είναι εμφανής η ωφέλεια που σου προσφέρει η σωματική γυμνασία, είναι πολύ περισσότερο εμφανής η ωφέλεια που σου προσφέρει η γυμνασία η πνευματική, η γυμνασία προς ευσέβεια. Και μάλιστα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, εάν κάνεις αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, να ξέρεις ότι η προκοπή σου θα είναι φανερή εις πάντα στους ανθρώπους. Θα προκόβεις, θα αυξάνεσαι.
θα ευλογήσει. Και ο χριστιανός δεν είναι φτιαγμένος από το Θεό για να μένει στάσιμος ή να αδυνατίζει. Έχετε δει αυτούς που γυμνάζονται πως φουσκώνουν τα μπράτσα τους, που κάνουν πλάτες, όχι σαν γυμνάζονται, πλάτες, πόδια, αυξάνουν στο σώμα. Αυτός που γυμνάζεται στην αυσέβεια αυξάνεται στην πίστη, αυξάνεται πνευματικά, αυξάνεται στην παρουσία του Θεού. Η προκοπή σου θα φαίνεται από όλους. Θα αυξάνεις το Λόγο του Θεού, θα αυξάνεις την ευλογία του Θεού, στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, στην υπηρεσία, στον καρπό. Και αν μάλιστα όταν αυξάνεις προσέχεις τον εαυτό σου και στη διδασκαλία και επιμένεις αυτά, δηλαδή συνεχίζεις να απορρίπτεις παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα εσέ αμαρτία, προσέχεις τον εαυτό σου αλλά και στη διδασκαλία να μην ξεφύγεις δεξιά ή αριστερά, αλλά η φροντίδα σου να είναι να μένεις στο Λόγο του Θεού, να εξετάζεις το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, τότε αν ταύτα πράττεις και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και αυτούς που σε ακούνε θα σώσεις. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, προσευχόμαστε να σωθούν οι δικοί μας. Και ο Κύριος λέει όχι, αφήστε τα αυτά, ελάτε να σας δείξω εγώ έναν αγώνα καλό που θα σου εξασφαλίσει τη δική σου σωτηρία, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει και τη σωτηρία και αυτών που σε ακούνε. Δεν χρειάζεται να κλαις, δεν χρειάζεται να απογοητεύεσαι, μιλάω και δεν ακούνε, προσεύχομαι και δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα δεν θα δεις. Είναι σαν να κοιμάσαι όλη την ημέρα και να πας να τρέχεις μετά στο γήπεδο, τελευταίος θα βγεις αν τερματίσεις, που είσαι απροπόνητος. Ο Θεός θέλει αδερφοί αγαπητοί να είμαστε προπονημένοι πνευματικά, να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Και ο αγώνας ο καλός δεν είναι δύσκολος. Το φορτίο του Θεού δεν είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ. Ο ζυγός του δεν είναι κακός. Καλός είναι ο ζυγός του. Δεν μπαίνεις κάτω από τον ίδιο ζυγό για να ταλαιπωρήσει. Μπαίνεις κάτω από τον ίδιο ζυγό με τον Χριστό για να ευλογήσει. Για να χαίρεσαι. Για να αυξάνεις. Και η παραγγελία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι απλή. Σας παρήγγειλα να πάτε να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, γιατί εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου. Δεν είναι λοιπόν ότι εμείς το θέλουμε. Το σημαντικότερο είναι αδερφοί αγαπητοί ότι πιο πολύ από όλους μας το θέλει ο Χριστός. Το θέλει ο Θεός. Και ας δούμε με προσοχή αδερφοί αγαπητοί αυτή τη γυμνασία, αυτό τον καλό αγώνα, ο οποίος βέβαια θα έχει ονειδισμό. Θα έχει κόπο. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Όποιος γυμνάζεται κοπιάζει. Χάνει πολλά πράγματα. Και το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Ότι το να ακολουθείς τον Χριστό έχει κόστος. Και μεγάλο κόστος. Θα χάσεις πράγματα. Αλλά το να μην ακολουθείς τον Χριστό έχει μεγαλύτερο κόστος. Θα χάσεις τα πιο καλά πράγματα. Ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό, εκείνο που χάνει είναι την αμαρτία, την προσωρινή απόλαυση αμαρτίας. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό, όποιος δεν ακολουθεί τον Χριστό, χάνει τη ζωή του. Χάνει τα πάντα. Να είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε την προσωρινή απόλαυση αμαρτίας και να εκλέξουμε τον Ιησού Χριστό και τον αγιασμό. Και βέβαιος όποιος θέλει να ζει ευσεβώς θα διωχθεί. Θα σε ονειδήσουνε, θα σε κοροϊδέψουνε, ακόμη και θα σε διώξουνε. Αυτά μας τα έχει πει ο Θεός, ότι και η πύλη είναι στενή και η οδός είναι τεθλιμμένη. Αλλά είναι η μόνη που οδηγεί, που φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλληλούια. Για να δούμε λοιπόν. Μη δει σας μην καταφρονεί την νεότητά σου, είναι το πρώτο. Πρόσεξε, μη δίνεις το δικαίωμα κανένας να σε πει ότι είσαι νέος, ότι είσαι καινούριος, ότι δεν ξέρεις. Μη δίνεις το δικαίωμα αυτό, να προσεύχεσαι. Και αν είσαι ελλιπής σοφίας, μη στενοχωριέσαι. Δεν πρέπει να σπουδάσεις για να αποκτήσεις σοφία, αλλά να πας στο Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και θα σου δώσει πλούσια και δεν θα σε ονειδήσει αυτός.
Μην επιτρέπεις κανείς να σε καταφρονεί με την ασοφία σου. Μην επιτρέπεις, ας μην κατέ, το λέει στους άλλους, στον Τιμόθεο το λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρόσεχε κανείς να μην καταφρονεί την νεότητά σου. Και ο νέος είναι άπειρος. Δεν πειράζει. Δεν χαρακτηρίζεται ο χριστιανός από την εμπειρία του, ούτε από την απειρία του. Από την παρουσία του Θεού χαρακτηρίζεται. Από την ευλογία του Θεού, από τη σοφία του Θεού. Υπάρχουν νέοι που εχθές ήρθανε και λάμπουνε μέσα στην Εκκλησία. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρόνια στο Χριστό και μην πω ότι βλασφημείται και το όνομα του Θεού εξαιτίας τους. Αλλά δεν έχουν αύξηση. Άρα λοιπόν, αφού απορρίψουμε αυτά που δεν πρέπει να έχουμε, το βάρος και την αμαρτία, η πρώτη κίνηση την οποία ο Θεός θέλει να ζητήσουμε σοφία από το Θεό. Να βρούμε χάρη από το Θεό. Να κερδίσουμε το σεβασμό των ανθρώπων, κερδίζοντας την αξιοπιστία μας ενώπιον του Θεού. Να είμαστε αξιόπιστοι στα μάτια του Θεού. Δεν δικαιολογείται άσοφος χριστιανός. Δεν δικαιολογείται. Εάν μας έλεγε ο Λόγος του Θεού ότι αγωνιστείτε και με το πέρασμα του χρόνου θα αποκτήσετε σοφία, τότε πολλοί θα λέγαμε είμαι καινούριος, εντάξει θα αποκτήσω σοφία. Αλλά δεν μας το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει αναγνωρίζεις ότι είσαι λυπής σοφίας. Αν το αναγνωρίζεις αυτό, πήγαινε και πες πατέρα. Και να το πούμε αδερφοί και να το λέμε. Πατέρα, μου λείπουνε πολλά. Ιδίως η σοφία, όλο λάθη κάνω. Γιατί να κάνεις λάθη παιδί μου? Γιατί να κάνεις λάθη? Τα λάθη πληρώνονται αδερφοί. Έχουν κόστος, έχουν τίμημα. Και είναι και μερικά λάθη που δεν διορθώνονται. Όμως από τα λάθη ποιος θα μας φυλάξει? Ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει να μην κάνουμε λάθη στα παιδιά μας. Να μην κάνουμε λάθη στη γυναίκα μας, στον άντρα σας. Να μην κάνουμε λάθη στη δουλειά μας. Να μην κάνουμε λάθη στην εκκλησία. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει. Πας στο Θεό και θα πεις Θεέ μου, τη σημερινή μέρα σε παρακαλώ φύλαξέ με να μην κάνω κανένα λάθος. Πουθενά, δώσε μου σοφία. Η απάντηση είναι πλούσια σοφία θα σου δώσω. Και επειδή εγώ δεν ονειδίζω, δεν θα αφήνω σε κανένα να σε ονειδίζει από έλλειψη σοφίας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο άνθρωπος που είναι άσοφος και κάνει λάθη είναι αυτός που ξέρει, που νομίζει ότι ίσταται και βρίσκεται συνεχόμενα σε κίνδυνο να πέσει. Ο άνθρωπος όμως που φοβάται να μην πέσει ζητάει βοήθεια από το Θεό και δεν πέφτει ποτέ. Το πρώτο λοιπόν βήμα, αφού καθαριστούμε από αυτά που δεν χρειάζεται και απορρίψουμε αυτά τα οποία δεν μας χρειάζονται, είναι Θεέ μου δώσε μου σοφία να μην καταφρονήσει κανείς την νεότητά μου. Το αποτέλεσμα, να ο καλός αγώνας, τύπος του ποιμνίου, γινού τύπος των πιστών. Και εδώ τώρα αδερφοί αγαπητοί, τύπος των πιστών είναι συγκεκριμένα βήματα. Πρώτον, εις λόγον. Λέει η Γραφή ότι εάν της δεπτέ εις λόγον είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλελαγωγήσει και όλο το σώμα. Ποιος θα φυλάξει, φώναζε ο Δαβίδ, Κύριε βάλε φυλακή στο στόμα μου. Βάλε ένα φύλακα άγγελο να φυλάει το στόμα μου, να μην κάνω λάθη με το στόμα μου, με τα λόγια μου. Τη γλώσσα του άνθρωπος δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι μεγάλο κακό. Μόνο ο Κύριος μπορεί να σου δώσει λόγια Θεού. Και να σας το πω τι ωραία που το λέει. Μην προμελετάτε εκεί που θα πάτε τι θα πείτε ή τι θα αποκριθείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αυτό που θα σας διδάσκει εκείνη την ώρα. Έτσι θέλω να είμαι όλο το 24ωρο της ημέρας και όλη τη ζωή μου. Να με διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο τα λόγια τα οποία θα λέω. Όταν είμαι σπίτι μου με τα παιδιά μου, μην τα σκανδαλίζω, μην τα πληγώνω. Με τη γυναίκα μου μην τη στενοχωρώ.
με τους συναδέλφους μου, να μην λέω πράγματα τα οποία δεν οικοδομούν. Τύπος των πιστών πρώτον εις λόγω. Ποιος θα σου δώσει αυτά τα ωραία λόγια? Ο λαλών ας λαλεί, ως λαλών λόγια Θεού. Κύριε, πάρε το στόμα μου, πάρε την καρδιά μου, γιατί εκ τους περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Να μην σκανδαλίζω αλλά να οικοδομώ, να μην πληγώνω αλλά να παρηγορώ, να μην προσβάλλω αλλά να ενισχύω. Γιατί ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί, εάν δεν είναι πραγματικά διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, αυτά τα λόγια τα οποία θα πει μπορεί να ματώσουν, να πληγώσουν, να ταλαιπωρήσουν τον άλλον. Και όλοι έχουμε πέσει σε αυτό το λάθος. Ο Θεός να μας φυλάει να μην ξαναπέσουμε ποτέ. Θεός να μας φυλάει. Χριστέ μου, βάλε φυλακή, φύλακα άγγελο στο στόμα μου για τα λόγια μου, να είναι λόγια αγάπης, να είναι λόγια ειρήνης, να είναι λόγια οικοδομής. Τύπος των πιστών η συναναστροφή μέσα στην κοινωνία που έχεις, με οποιονδήποτε έχεις επαφή και κάνεις παρέα, με οποιονδήποτε, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός. Πρόσεξε στη συναναστροφή σου, να μην είσαι ήρων, αλλά να μην τον κοροϊδεύσεις τον άνθρωπο, τον πλανήσεις. Για πες μου σε παρακαλώ, τι γνώμη έχεις? Μη βιαστείς και πεις. Να γίνεσαι οικοδομή στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεσαι. Και πάλι το λέω, είτε στην οικογένειά σου, είτε στη δουλειά σου, είτε με τους αδελφούς σου, είτε μέσα στην εκκλησία. Να είσαι φως μέσα στο περιβάλλον σου, να μην είσαι σκοτάδι. Και με τους πιστούς και με τους άπιστους. Τύπος των πιστών η συναναστροφή, τύπος των πιστών εις την αγάπη. Εδώ είναι τώρα ο σύνδεσμος τελειότητος, είναι το μεγαλύτερο μάθημα, το πιο σπουδαίο γεγονός στη ζωή του χριστιανού, η αγάπη. Δεν θα αγαπάς μόνο αυτούς που σε αγαπάνε, αλλά θα αγαπάς και αυτούς που είναι αδιάφοροι, αλλά και αυτούς που δεν σε αγαπάνε, αλλά και αυτούς που σε μισούνε. Επειδή δηλαδή σου μίλησε άσχημα, λιγόστεψε η αγάπη σου, πάει, τέλειωσε, αυτό ήτανε. Επειδή σε πάτησε κατά λάθος, πάει η αγάπη σου. Επειδή ήρθε ο συνάδελφος και μίλησε άσχημα, πάει η αγάπη σου. Άνθρωπος του κόσμου είναι. Τι περιμένεις? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, να γεμίζει την καρδιά μας με την αγάπη. Και ξέρετε, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή δεν μπορώ να αγαπάω εγώ, αδερφοί, αν δεν μου γεμίσει ο Θεός την καρδιά με αγάπη. Κοροϊδεύω τον εαυτό μου και τους άλλους. Ξέρετε, ο πιο σκληρός άνθρωπος είναι ο χριστιανός όταν φύγει η αγάπη από πάνω του. Γιατί έχει και επίγνωση, έχει και... ξέρει πολλά πράγματα. Και ξέρει και χτυπάει. Ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν κανείς έχει ένα μαχαίρι είναι επικίνδυνος. Και το χειρίζεται αυτός. Όταν όμως έχουμε ένα μαχαίρι που το χειρίζεται το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο επικίνδυνοι δεν είμαστε, αλλά ωφέλιμοι. Αν πάρω εγώ το μαχαίρι του Χασάπη, θα σκοτώσω κανέναν άνθρωπο. Όμως ο Χασάπης που ξέρει, το χειρίζεται και κόβει τα μπριτζολάκια και κόβει τέλεια. Θυμάμαι μικρός ήμουνα, μόλις είχα πρωτοβγάλει γένεια και πήγα σε ένα κουρέα να με κουρέψει και βγάζει μια μαλλιλάμα. Αν μόλις την είδα, τρομοκρατήθηκα. Με ξαπλώνει κάτω, ήθελα να ξυριστώ κιόλας τότε. Ξυριστώ, 13 είχα. Και πήγα στον κουρέα να ξυριστώ. Και ξαπλώνω κάτω, ακίνητος. Λέω λίγο να του πάει η καροτίδα μου. Θα μου κόψει τώρα μύτη, αυτή θα μου κόψει, μάγουλο θα μου κόψει. Να ένα μαχαίρι. Θα πήγαινα αν δεν ήταν μπαρμπέρι, αν δεν ήταν κουρέα. Πού να πάω? Θα δώσω ποτέ στην Ανούλα το ξηράφι? Πάει, θα μας φάει όλους. Έτσι είναι ο χριστιανός, αδερφοί. Άμα χάσει την αγάπη, κρατάει ένα μαχαίρι που κόβει, αδερφοί, που ταλαιπωρεί, που πληγώνει. Και ξέρετε, οι χειρότεροι γινόμαστε εμείς, οι κήρυκες, οι πρεσβύτεροι. Είμαστε οι χειρότεροι από όλους αν χάσουμε την αγάπη μας. Πάει. Είναι να μας κλαις.
Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι, να μας κλαίνει οι ρέγγες. Σκοτώνουμε. Γι' αυτό σας έχω πει, αδερφοί, να προσεύχεστε για τους πρεσβυτέρους. Να είναι η καρδιά τους γεμάτη με αγάπη. Και εσείς να τους αγαπάτε, αλλά και να προσεύχεστε. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε αυτό το ευλογημένο χαρακτηριστικό. Ο Θεός είναι αγάπη, και εμείς να έχουμε το Θεό και να έχουμε και την αγάπη. Όταν έχεις αγάπη, μακροθυμείς, συγχωρείς, υπομένεις, δεν αγωνιάς, δεν θυμώνεις, δεν επέρεσαι, δεν ασχημονείς. Χριστιανός χωρίς αγάπη δεν είναι χριστιανός, έστω και αν ξέρει το Λόγο του Θεού και αν έχει χαρίσματα και αν λέει λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων, αγάπη δεν μη έχω, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Και αν όλα τα διανύμω και το σώμα μου το βάλω να καυτεί, δεν ωφελούμε σε τίποτα. Να προσευχόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να πλημμυρίζει την Εκκλησία Του με αγάπη Χριστού. Να γεμίσει τις καρδιές μας με τα σπλάχνα του Χριστού. Και σας παρακαλώ ιδιαίτερα να προσεύχεστε για τους πρεσβυτέρους και για τους διακόνους, αλλά και για όλους. Να είμαστε μια Εκκλησία αγάπης. Αν χάσεις την αγάπη σου, το πρώτο που θα διαλύσεις θα είναι η γυναίκα σου. Κοίταξε τι μένεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Τύπος στην αγάπη. Τύπος στο πνεύμα. Άλλο πολύ σημαντικό αυτό. Ποιο πνεύμα έχεις, το πνεύμα του κόσμου ή το πνεύμα του Χριστού? Να έχουμε το πνεύμα του Χριστού, το νουν του Χριστού. Και το πνεύμα του Χριστού ποιο είναι? Το αυτό φρόνημα λέει να υπάρχει σε εσάς αυτό που υπήρχε στον Χριστό. Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσως με το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του, όχι από τη θεότητα το τονίζω, αλλά από τη δόξα του Θεού, έλαβε δούλου μορφή και ήρθε κάτω στη γη να υπηρετήσει τους ανθρώπους και έγινε υπήκοος, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Πνεύμα ταπεινού ανθρώπου και καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Όχι με υπεροχή, όχι με αλαζονία. Εάν βλέπεις τους άλλους αδελφούς ότι είναι χειρότεροι από σένα, εάν αισθάνεσαι ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους, απέτυχες. Ο Θεός θα είναι απέναντί σου, αντιμέτωπος. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός. Αν αισθάνεσαι ότι όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι από σένα, τότε βρήκες χάρη από το Θεό. Και θα βρίσκεις πάντοτε χάρη από το Θεό. Ψάξε να βρεις τα καλά των αδελφών σου και τα κακά τα δικά σου, για να βλέπεις, για να ζεις, για να απολαμβάνεις αυτή τη μεγάλη διαφορά, τους άλλους καλύτερους από σένα. Δες τα ελαττώματά σου. Δες πόσο αχρίος είσαι και τυποτένιος. Και ψέματα μπορεί να πες, και ασοφίες έκανες, και λάθη έκανες, και δες τον αδελφό σου τα καλά, την πίστη του, τη χαρά του, δες τη θλίψη του, την υπομονή του. Έτσι λέει, αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός. Εξεύρω τα έργα σου, λέει. Τι βλέπει? Τα καλά μας βλέπει. Την υπομονή σου, τον κόπο σου. Βλέπω ότι δοκιμάζεις την αλήθεια, μένεις στην αλήθεια. Όλες τις εκκλησίες έτσι λέει. Εξεύρω τα έργα σου, όλα τα καλά βλέπει και τα απαριθμεί. Ενώ εμείς οι άνθρωποι, ξέρετε αδελφοί, τι βλέπουμε? Όλα τα κακά. Και δεν είναι καλό αυτό. Ξέρεις τι έκανε αυτή? Δεν με νοιάζει αν είναι κακό. Εγώ θέλω να πεις τι έκανε και είναι καλό. Και έχω να βρω καλά σε όλους σας. Πόσο σοφό είναι, αδελφοί, να βλέπουμε τα κακά τα δικά μας και τα καλά του αδελφού μας. Και δεν είναι σοφό, είναι ασφαλές. Δεν είναι μόνο σοφό, αλλά είναι και ασφαλές. Μας εξασφαλίζει. Μας εξασφαλίζει στην παρουσία του Θεού. Μας εξασφαλίζει πνεύμα ταπεινού. Τύπος λοιπόν των πιστών εις πνεύμα. Τύπος των πιστών εις πίστη. Άλλος αγώνας. Μην χάσεις την πίστη σου. Τι έγινε? Πέθανε ο Χριστός. Εάν βλέπουν σε σένα άνθρωπο που έχασε την πίστη σου, πώς θα στερεωθούν? Ό,τι και να συμβαίνει, μην αφήνεις την ταραχή να πλημμυρίζει την καρδιά σου.
την αγωνία, το άγχος. Ας μην ταράτε την καρδιά σας και ας μην δειλιά. Μην αφήνεις το φόβο να γεμίσει την καρδιά σου και να πλημμυρίσει την καρδιά σου. Ζει ο Χριστός. Ζει ο Χριστός. Γιατί φοβάσαι? Αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Τι κακό μπορεί να σου συμβεί? Αν ο Κύριος είναι υπερασπιστής σου. Και τέλος, την καθαρότητα, ο αγιασμός. Να προσέχεις αγία και καθαρή ζωή. Μην κρύβεσαι, φως. Να προσέχεις τους οφθαλμούς σου, είναι το θερμόμετρο του αγιασμού σου. Αν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, τότε όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Όταν λοιπόν πονηρεύει ο οφθαλμός σου, είτε βλέποντας τους αδελφούς σου, είτε μες στον κόσμο, είτε πάει, σκοτίνιασε το σώμα σου. Όταν όμως ο οφθαλμός σου είναι αγαθός, τότε όλο το σώμα είναι φωτεινό. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται ο αγώνας ο καλός. Συνεχίζεται η γυμνασία στην ευσέβεια. Έως να έλθω, όχι για λίγο. Από εδώ και πέρα ό,τι γράφει είναι για όλη σου τη ζωή. Δεν είναι τώρα τα άμαθα. Έως να έλθω κατά γίνου πρώτον εις την ανάγνωση. Μα θα διαβάζω, μια αδερφή μου είχε πει, καλή αδερφή. Σταμάτησα να διαβάζω τώρα, τα άμαθα. Αδερφή, δεν είναι το διάβασμα του Ευαγγελίου γνώση, γιατί η γνώση είναι φυσική. Το διάβασμα του Ευαγγελίου είναι βρώσεις. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Είναι βρώσεις. Να τρώμε το Λόγο του Θεού. Το ότι εχθές χόρτασα δεν σημαίνει σήμερα δεν θα πεινάσω. Το ότι εχθές έφαγα πάρα πολύ μέχρι που χάλασε το στομάχι μου, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δεν θα ξαναφάω. Θα τα χωνέψω, θα φύγουνε, θα φάω ξανά. Κατά γίνου, λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζεις, αδερφέ, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πρόσεξέ το αυτό. Μην περνάει η μέρα χωρίς να διαβάσεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Κατά γίνου εις την ανάγνωση. Αλλά κατά γίνου δεύτερον και στην προτροπή. Να προτρέπεις προς το αγαθόν. Βλέπεις έναν άνθρωπο να τον προτρέπεις. Είναι άπιστος να τον προτρέπεις για τον Χριστό. Είναι πιστός να τον προτρέπεις ακόμη περισσότερο. Ο χριστιανός δεν βγάζει την απελπισία του, δεν βγάζει τη θλίψη του στους ανθρώπους, δεν βγάζει τις αμαρτίες του και την πτώση του, αυτά τα βγάζει στο Χριστό. Να μπω σε ένα σπίτι και να έρθει κάποιος στο σπίτι μου για να πω, όχι, έχω πάθει, κοίταξε και η γυναίκα μου είναι τεμπέλα και το παιδί μου δεν πάει καλά, θα φύγει λιωμένος, το λιώσω τον άνθρωπο. Δεν θα βγάλω τα βάρη μου και τις αμαρτίες μου στον άνθρωπο, τον πεθάνω. Στο Χριστό θα βγάλω τα βάρη μου και τις αμαρτίες μου. Στον άνθρωπο τι θα βγάλω? Λόγια ευλογίας, λόγια αγάπης, λόγια χαράς, προτροπή καλή και αγαθή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και τρίτον, διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία. Βεβαίως εδώ θέλει προσοχή, γιατί λέει η Γραφή, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί εάν γίνεστε διδάσκαλοι σε μεγαλύτερα κατάκριση θα πέσετε, γιατί εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Όμως ο Τιμόθεος, Λόγος του Θεού, λέει να διδάσκεις. Και εδώ τώρα να το προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί ο Τιμόθεος είναι ένας εργάτης και έχει ανθρώπους που ο Θεός του έχει βάλει δίπλα του για να τους υπηρετεί. Αλλά όλοι μας έχουμε ανθρώπους δίπλα μας για να τους υπηρετούμε. Η μητέρα πρέπει να διδάσκει τα παιδιά της. Να τα προτρέπει και να τα διδάσκει με την διδασκαλία του Χριστού. Δεν το ρίξουμε στη δουλειά και τα παιδιά μας άστα να μεγαλώσουν. Όταν θα μεγαλώσουν μετά τα ψάχνεις να τα βρίσκεις και δεν τα βρίσκεις. Και το κακό θα είναι μεγάλο. Δεν θα κοιτάμε τον εαυτό μας. Μας εμπιστεύθηκε ο Θεός τα παιδιά μας. Το γιο σου, την κόρη σου, τις κόρες σου. Μας εμπιστεύθηκε ο Θεός την οικογένειά μας. Μας εμπιστεύθηκε ο Θεός
τους συναδέλφους μας, τους αδελφούς μας. Έχουμε ευθύνη. Θα μας ζητηθεί λόγος να προτρέπεις και να διδάσκεις. Και τέλος, πρόσεξε, αν έχεις λάβει ένα χάρισμα από το Θεό, μην αμελείς να το χρησιμοποιείς, όποιο και να είναι αυτό το χάρισμα. Ο διάβολος, η προσπάθειά του διαβόλου είναι να σε κάνει να ξεχάσεις το χάρισμα. Σου βάζει δυσκολίες, θα σου βάζει προβλήματα, θα σου βάζει βάρη. Δουλειά του είναι. Αλλά δουλειά μας είναι να τα πηγαίνουμε στο Χριστό. Και δουλειά μας είναι να εργαζόμαστε το χάρισμα που μας έχει δώσει ο Θεός. Μην αμελείς το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ και το οποίο εδόθη είσαι διαπροφητείας μετεπιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Όπως και να σου έχει δώσει το χάρισμα ο Θεός, μην το αμελείς. Και όλοι έχουμε χαρίσματα, αδερφοί. Όλοι. Είτε φυσικά είτε πνευματικά. Και τα δύο χαρίσματα από το Θεό είναι. Και τα φυσικά χαρίσματα, ένας έχει χάρισμα, παραδείγματος χάρη, είναι δάσκαλος και δασκάλα, βοήθα τα παιδάκια τα μικρά. Χάρισμα είναι που μπορείς και διδάσκεις. Βοήθα, σαν παράδειγμα το φέρνω. Άλλος έχει, πολλοί έχουμε χαρίσματα, αδελφοί. Να χρησιμοποιείς αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός. Τα χρησιμοποιείς. Γιατί πάσα δώσεις αγαθή και πάντα δώρημα τέλειο είναι από τον Κύριο, αλλά δεν μας το δώσε για να καυχόμεθα, ούτε για να υπερηφανευόμεθα. Ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, μας το έχει δώσει για να εργαζόμεθα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αφού μπορείς και κάνεις πράγματα, κάντα. Αλλά ό,τι αν πράτεται, είναι το ονόματι του Ιησού Χριστού να πράτεται αυτό. Σε αυτά λοιπόν, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι η προκοπή σου φανερά εις πάντα στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο αγώνας σου. Αυτή είναι η γυμναστική σου. Και να την ξαναδιαβάζουμε και να την ξαναδιαβάζουμε αυτή τη γυμναστική, αδελφοί. Να θυμόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Για να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού, για να προκόβουμε. Ένας πατέρας δεν θέλει τα παιδιά του ανεπρόκοπα. Δεν θέλει να μην αυξάνουν, να μην προκόβουν στη ζωή τους. Αντιθέτως, οι γονείς αγωνίζονται για να προκόψουν τα παιδιά τους. Προσπαθούν να τα σπουδάσουν, προσπαθούν να τους βρουν δουλειά, προσεύχονται. Ένας αγώνας είναι των γονιών για τα παιδιά. Αλλά όμως, αδελφοί αγαπητοί, αν υπάρχει αυτός ο αγώνας των γονιών για τα παιδιά, και ευχαριστούμε τον Θεό που έχει βάλει στις καρδιές των γονιών να αγωνίζονται έτσι για τα παιδιά τους, πόσο μεγαλύτερος αγώνας είναι ο αγώνας του Πατέρα μας του Ουράνιου για τα παιδιά τα δικά του, να προκόβουνε στα πνευματικά και να αυξάνονται. Ο Θεός θέλει την προκοπή μας, αλλά η προκοπή μας δεν έρχεται αν εμείς δεν αγωνιστούμε. Δεν μπορεί να περάσει το πανεπιστήμιο ένα παιδί, όσο και να θέλει ο πατέρας, αν δεν διαβάσει αυτό, αν δεν κουραστεί, αν δεν αφήσει την αμαρτία, αν δεν αφήσει τις βόλτες, αν δεν αφήσει την τεμπελιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι καλός επαγγελματίας αν δεν δουλεύεις με συνείδηση όσοι στον Κύριο. Δεν γίνεται. Δεν θα προκόψουμε, αδερφοί. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η προκοπή μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν εξαρτάται, αδερφοί, πια από τις δικές μας δυνάμεις, εξυπνάδα ή δυνατότητες. Εξαρτάται από το Θεό. Αλλά ο Θεός θα μας εξασφαλίσει τα πάντα όταν και εμείς περπατάμε, ακούμε το Λόγο Του και πράττουμε το θέλημά Του. Όταν γίνουμε οικοί του Θεού, συμπολίτες των Αγίων, επικοδομηθέντες επάνω στα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών, ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η ζωή μας. Αδερφέ, αυτή είναι η ζωή σου. Η προτροπή του Λόγου του Θεού αυτή είναι. Γύμναζε σε Αυτόν εις ευσέβειαν. Γύμναζε σε Αυτόν εις ευσέβειαν. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα, για όλα,
ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής αλλά και της μελούσης ζωής. Ας αποδεχθούμε αυτή την προτροπή του Λόγου του Θεού, να γυμναζόμεθα εις την ευσέβεια, όπως ακριβώς περιγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για να χαίρεται ο Πατέρας μας όταν βλέπει την προκοπή μας να είναι φανερή ενώπιον όλων των ανθρώπων. Αμήν.